72 ώρες έχουν παρέλθει από την φωνική επίθεση με ρουκέτα που στόχο είχε τον Αλέξη Μαυρομιχάλη και αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 28χρονου φρουρού του Στέφανου Παπαδόπουλου. Δράστε, οπλισμός και ηθική αυτούργιο, ωστόσο, παραμένουν άφαντοι, παρόλο που τελούν υπό οκταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται κλειδιά στο ξετύλιγμα του νήματο τη πρωτοφανού εγκληματική ενέργεια. Και οι δύο ύποπτοι τηρούν συγγύη και δεν δίδουν καμία απολύτω εξήγηση για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Την ώρα που η προϊστορία έχει αποδείξει ότι μετά το πέρα των πρώτων 48 ώρων τη διάπραξη οποιοδήποτε εγκλήματο, ο κίνδυνο καταστροφή και μία ανέβρεση τεκμηρίων είναι ορατό. Την ίδια ώρα γύρονται κέρια ερωτήματα γύρω από του χειρισμού που έγιναν στη βάση των πληροφοριών που κατήχε η αστυνομία. Ενώ είχε πληροφορίε για σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια εναντίον του Αλέξη Μαυρομιχάλη με τη συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων, δεν κατέστη δυνατόν να αποτραπεί το φωνικό κτύπημα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίε. Δόθηκαν οδηγίε αρχέ Ιανουαρίου να τεθεί υπό παρακολούθηση ένα εκ των συλληφθέντων. Πώ δεν προέκυψε πληροφορία ότι ο ύποπτο που παρέλαβε το όχημα διαφυγή των δραστών από τον περασμένο Νοέμβριο διακινείται με αυτό. Επιπρόσθετα, Περί τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, η αστυνομία είχε αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση ενταλμάτων έρευνα σε υποστατικά και οικίε έξι προσώπων. Το δικαστήριο όμω έκρινε ότι η μαρτυρία ενώπιών του δεν ήταν επαρκή ώστε να προχωρήσει στην έκδοσή του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα ερευνόνταν ήταν και ο 38χρονο συλληφθή. Η αστυνομία πάντως διερευνά και το κατά πόσον ο ένας εκ των συλληφθέντων και συγκεκριμένα ο 38χρονος εμπλέκεται και ως φυσικός αυτούργος στην διάπραξη του εγκλήματος. Η άκρη του νήματος αναζητείται και στις κεντρικές φυλακές ανάμεσα σε πρόσωπα που ενδεχομένως να είχαν διαφορές με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη και επαφές με τον 29χρονο κατάδικο, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που διευθέτησε την παράδοση του οχήματο που χρησιμοποίησαν οι δράστες του εγκλήματος την περασμένη Τρίτη. Πάντω, η πρωτοφανή εγκληματική ενέργεια έχει θορυβήσει την αστυνομία, που κάνει πλέον έντονη την παρουσία τη. Η πρωτεύουσα χθε βράδυ μετατράπηκε σε αστακό, όχι μόνο υπό τον φόβο νέα εγκληματική ενέργεια, αλλά και σε μια προσπάθεια εμπέδωση του αισθήματο ασφάλεια.